Και πάμε στην αντιπυρική περίοδο, η οποία βέβαια ξεκινά και επίσημα από την 1η Μαΐου. Επίσημη έναρξη με προβλήματα και παραλήψεις. Η Βάλια Μπούη έχει κάνει το ρεπορτάζ, έχει συλλέξει στοιχεία και προχωρά σε μια παρουσίαση, η οποία πού εστιάζουμε. Αναφερόμαστε στο μηχανοκίνητο εξοπλισμό για τον νομό Ηρακλείου. Πολύ σωστά είπες, 1η Μαΐου λοιπόν ξεκινάει η αντιπυρική περίοδος, όμως η πυροσβεστική υπηρεσία αναφορικά με τον εξοπλισμό της φαίνεται ότι έχει πεπαλαιωμένα οχήματα. 21 δασικά οχήματα λοιπόν έχει στη δύναμή της. Ναι. Η τελευταία προμήθεια οχήματος σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε είναι το 2008, ενώ αξίζει να σημειώσουμε ότι ο μέσος όρος ηλικίας των οχημάτων, των δασικών οχημάτων της πυροσβεστικής υπηρεσίας σε επίπεδο νομού Ηρακλείου είναι τα 25 έτη. Φυσικά είχαμε χθες και την επίσκεψη του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, να υπενθυμίσουμε, ο οποίος ανέφερε και το τελευταίο διάστημα με τη νέα ειδική μονάδα, με τους 60 δασοκομάντος και το ελικόπτερο. Βεβαίως έχουμε και τα δύο ελικόπτερα που έρχονται στην διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου σε Ηράκλειο και Χανιά. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση κάτι πρέπει να γίνει και με τον εξοπλισμό, αλλά και με την έλλειψη προσωπικού εν ώψη αντιπυρικής περίοδου, και για να μην δούμε και εικόνες όπως τις περσινές. Θυμόμαστε τα άσχημα περιστατικά και στην Εύβοια και εδώ. Συλλέξαμε στοιχεία, βέβαια, η πηγή είναι η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Βάλια, δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι. Είναι στοιχεία λοιπόν που αφορούν συγκεκριμένα το νομό Ηρακλείου μιλάμε λοιπόν για τον εξοπλισμό, τον μηχανοκίνητο λοιπόν εξοπλισμό. Εγώ θα βάλω και την υποστελέχωση βέβαια. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Περισσότερα θα μας πει ο κύριος Γιώργος Παπαδομανουλάκης, ο Γενικός Γραμματέας του Σωματείου Πυροσβεστών στο νομό Ηρακλείου στην Περιφερειακή Νότα Ηρακλείου. Τα έχουμε ξαναπεί, έχει τοποθετηθεί ξανά. Την καλησπέρα μας, κύριε Παπαδομανουλάκη. Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε, σε εσάς και στους τηλεθεατές. Λοιπόν, ξεκινάμε με το αριστερό, την αντιπυρική περίοδο, στο μέτωπο και της υποστελέχωσης και των υποδομών, βέβαια. Σε αυτούς τους τομείς, ναι. Δεν θα το έλεγα, βέβαια, ότι ξεκινάμε το αριστερό σε όλους τους τομείς, διότι έχουμε ήδη μια δυνατή ομάδα η οποία αποτελείται από... Είναι αυτό το ανθρώπινο δυναμικό, έχετε δίκιο, βέβαια, έχετε δίκιο. Να το ξεκαθαρίσουμε στο μέτωπο της στελέχωσης. Βέβαια. Και των μέσων. Εκεί δεν τα πάμε εκεί καλά. Βεβαίως δεν τα πάμε καλά. Υπάρχει τεράστια τρύπα σε ό,τι έχει να κάνει με τη στελέχωση του προσωπικού. Έχουμε πανελλαδικά γύρω στις 4.000 οργανικά κενά στο πυροσβεστικό σώμα και ενδέχεται την επόμενη πενταετία να αυξηθούν στις 8.000 αυτά τα οργανικά κενά. Όταν αυτή τη στιγμή η δύναμη του πυροσβεστικού σώματος είναι 12.000 πυροσβέστες, οπότε καταλαβαίνετε με τις τόσο αυξημένες ανάγκες στην αντιπυρική περίοδο πόσο δύσκολα μπορεί να γίνουν τα πράγματα για το πυροσβεστικό σώμα και για την ευρύτερα για την κοινωνία μας, έτσι. Και σε αυτό έρχεται να συμπληρώσει ο απαρχαιωμένος στόλος. Αυτοκίνητα, ειδικά στο νομό Ηρακλείου, όπως πολύ σωστά είπατε, έχουμε 21 δασικά οχήματα τα οποία έχουν μέσο όρο ηλικίας 25 χρόνια. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι ότι οι δυνατότητες αυτών των οχημάτων είναι περιορισμένες, δεν μιλάμε για νέα οχήματα, έχουν πολλές ζημιές, τα κόστη συντήρησης είναι ακριβά, καθώς επίσης η ασφάλεια των πυροσβεστών περιορίζεται όταν έχουμε ένα όχημα το οποίο αγγίζει τα 30-35-40 χρόνια όχημα υπάρχει. Στο ίδιο έργο θεατές νομίζω κάθε χρονιά. Η αλήθεια είναι και δεν έχει βρεθεί λύση και δεν υπάρχει καμία απολύτως πρωτοβουλία. Σε δύσκολες συνθήκες λοιπόν υπερισχύει η γενναιότητα των πυροσβεστών. Η γενναιότητα των πυροσβεστών, η υπερεργασία. Να σας θυμίσω ότι τον περασμένο Αύγουστο στη Γενική Επιφυλακή που είχαμε σχεδόν όλο τον Αύγουστο, η πλειοψηφία των πυροσβεστών άγγιξε τα 48 ώρα. Υπερεργασία, η οποία δεν πρόκειται να πληρωθεί ποτέ, δίνεται σε ρεπό τα οποία ούτε αυτά μπορούν να χορηγηθούν από τη στιγμή που δεν υπάρχει κόσμος να καλύψει τον πυροσβέστη ο οποίος θέλει να πάρει το ρεπό του. Και διαρκώς χτυπάμε το καμπανάκι στην φυσική μας ηγεσία και στην πολιτική, έτσι ώστε να μπορέσει ο νομός μας και η Κρήτη να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Βέβαια, μας διασφάλισε ο κύριος αρχηγός, ο αντιστράκτηγος, ο κύριος Ζάπανος, την προηγούμενη εβδομάδα που επισκέφθηκε το νησί μας, ότι τουλάχιστον δεν θα χάσουμε στόλο μηχανοκίνητο από το νησί, δεν θα χάσουμε σε εισαγωγικά συναδέλφους οι οποίοι θα μετατεθούν σε άλλο σημείο της χώρας και όλοι αυτοί που υπηρετούν εκτός Κρήτης, να σας προσθέσω ότι υπηρετούν συνάδελφοι στη Σάμο, στη Ρόδο, στη Σαντορίνη. Ωστόσο, γιατί Κύθυρα, και να μιλάμε αυτή τη στιγμή. Στο νησί, στο νομό Ηρακλείου περίπου έχουμε
τα 10 οργανικά κενά, αλλά δεν θέλω να σταθούμε εκεί πέρα. Τα κενά είναι σχετικό. Έτσι. Είναι τόσο επιβαρημένος ο σχεδιασμός, τόσο αυξημένες οι ανάγκες, όπου μέσα στο καλοκαίρι δεν πρόκειται να χορηγηθούν σε καμία περίπτωση οι προβλεπόμενες άδειες ή τα προβλεπόμενα ρεπό στο πυροσβεστικό σώμα. Πάλι θα έχουμε υπερεργασία. Πάλι θα έχουμε υπερεργασία. Πάλι θα έχουμε απλήρωτη εργασία. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι το σημαντικό. Να περάσουμε λίγο. Έναρξη αντιπυρικής περίοδου 1η Μαΐου, σωστά. Βεβαίως, η συμβουλή σας στους πολίτες, τι πρέπει να προσέξουμε, όχι μόνο από την Πρωτομαγιά και έπειτα με φώτο το καλοκαίρι, αλλά και άμεσα βέβαια. Έρχονται νοτιάδες, ισχυροί άνεμοι, ειδικά το Σαββατοκύριακο. Τι πρέπει να αποφύγουμε. Πολύ σωστά είπατε. Ημερολογιακά ξεκινάει την 1η Μαΐου, αλλά και ο καθένας, ακόμα και αυτή την επιτρεπτή περίοδο, μπορεί να κάνει καύση, ειδικά στις καλλιέργειες για καθάριση των χωραφιών. Να συνυπολογίσει καιρικές συνθήκες. Δεν μπορούμε να έχουμε 8 μποφόρ με νότιους ανέμους και 35 βαθμούς θερμοκρασία και εμείς να θεωρήσουμε ότι είναι σωστό να κάψουμε επειδή δεν είναι αντιπυρική περίοδος. Έτσι. Πολύ σωστά λοιπόν είπατε. Και θέλω να προσθέσω ότι μετά τη 1 Μαΐου εννοείται ότι απαγορεύεται ρητά η καύση στην Ήπεθρο. Θα τιμωρούνται με αυστηρές ποινές οι παραβάτες. Θα διενεργείται η διαδικασία του αυτοφόρου. Δυστυχώς μπαίνουμε στη διαδικασία να μπουν αυστηρά πρόστιμα, χωρίς βέβαια να είναι κατά τη δική μου άποψη αυτή η λύση. Πρέπει να επενδύσουμε πολύ στη διαμόρφωση μιας κουλτούρας κοινωνικής και περιβαλλοντολογικής. Αυτό πρέπει να ξεκινήσει από τις μικρές ηλικίες και στις μεγάλες βέβαια να υπάρξει διαρκής ενημέρωση του κόσμου, έτσι ώστε σιγά σιγά να φτάσουμε σε ένα σημείο που να μην χρειάζεται να περάσουμε στην καταστολή, αλλά η πρόληψη από μόνη της να σβήνει τις φωτιές. Μάλιστα. Κύριε Παπαδομανουλάκη, να είστε καλά, καλή δύναμη. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε βέβαια. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δίνετε τη δυνατότητα να... Υποχρέωσή μας. Ειδικά σε έναν κλάδο βέβαια που δίνει κάθε χρόνο, όλο το έτος βέβαια και τους 12 μήνες τον καλύτερο του εαυτό, παρά τις δυσκολίες, παρά την υποστελέχωση, παρά τα προβλήματα σε υποδομές.